στην τελική ευθεία βρίσκεται το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής, το οποίο θα διασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια στο νησί μας, το οποίο θα μετατραπεί σε πράσινο κόμβο σε όλη την Ελλάδα. Στα τέλη του 2024 θα ηλεκτριστεί το μεγάλο καλώδιο, ενώ το καλοκαίρι του 2025 θα λειτουργήσει εμπορικά, όπως δήλωσε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ, Μάνος Μανουσάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Στο τέλος του 2024 να ηλεκτρίσουμε το καλώδιο και το καλοκαίρι του 2025 το καλώδιο να λειτουργεί εμπορικά, όπως λέμε, κανονικά. Για το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό, για την τοπική οικονομία, την τουριστική οικονομία είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για την εθνική οικονομία είναι σημαντικό, καθώς εξοικονομούνται χρήματα από τη ΣΥΚΟ. Με την ολοκλήρωση του καλωδίου η Κρήτη θα είναι ενεργειακά ασφαλής και αυτός είναι ο στόχος και για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα κερδίζει πάνω από 400 εκατομμύρια λόγω της διασύνδεσης. Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα επιφέρει σημαντικά ωφέλη για το περιβάλλον και την εθνική οικονομία, εξέφρασε ο κ. Μανουσάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί αύριο το εργοτάξιο στη Δαμάστα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της περιφέρειας και των τοπικών αρχών για την ολοκλήρωση και των συνοδών έργων που απαιτούνται και γίνονται πάντοτε στο τέλος. Αναφορικά με τις εφεδρικές μονάδες που θα παραμείνουν στο νησί μας, στις περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων εκπονείται μελέτη με τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ να διευκρινίζει ότι αυτές θα είναι σε ψυχρή εφεδρεία. Μελετάτε ποιες θα είναι και πού θα βρίσκονται και πόσο μεγάλες θα είναι. Είναι υπομελέτη αυτή τη στιγμή το πού θα είναι και αυτές οι μονάδες δεν θα λειτουργούν, θα είναι σε ψυχρή εφεδρεία, άρα δεν θα επιβαρύνουν σε τίποτα. Απλώς θα χρειάζεται να υπάρχουν, γιατί σε περίπτωση, οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, δεν μπορεί να μείνει το νησί χωρίς ενέργεια. Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, ο ρόλος του νησιού μας ενισχύεται και σε γεωπολιτικό επίπεδο μέσω του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το έργο αυτό πια ανήκει στον ΑΔΜΙΕ. Για την Κρήτη το έργο δεν θα φέρει καμία επιπλέον επιβάρυνση, καθώς θα συνδεθεί στην εγκατάσταση που κατασκευάζεται για την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής Κρήτης αυτή τη στιγμή. Όμως θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη γεωπολιτική σημασία του νησιού και την ενεργειακή του σημασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γεωπολιτικά η Κρήτη θα αποτελέσει ένα ενεργειακό κόμβο. Η Κρήτη θα αναβαθμιστεί σε κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τηλεπικοινωνιών σε επίπεδο χώρας, με τον κύριο Μανουσάκη να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, το οποίο θα συνδεθεί στη Νότια Κρήτη. Έχουμε μία θυγατρική τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ονομάζεται Greek Telecom και η οποία συμμετέχει μαζί με την Telecom Egypt και άλλες μεγάλες εταιρείες σε ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που έρχεται από την Αίγυπτο και θα συνδεθεί στη Νότια Κρήτη.